σε όλους, τι κάνετε, πώς είστε. Σήμερα λοιπόν έχουμε πολύ ιδιαίτερα project. Έχει έρθει ο φίλος μας ο Γιώργος από την Άρτα με το Honda Civic, θα το δούμε αμέσως τώρα. Όχι, όχι παιδιά, δεν αλλαξοπίστησα. Εγώ είμαι καθαρά Γερμανός, αλλά ασχολούμαι λίγο και με τα Ιαπωνικά. Θα φτιάξουμε ένα πανέμορφο BMW Vicini, όπως βλέπετε πίσω με απλές ζάντες. Και σας έχω μια όμορφη έκπληξη για σήμερα, θα τη δούμε στην πορεία. Αυτή εδώ πέρα είναι η χοντάρα μας για σήμερα και όπως βλέπετε είναι σε εξαιρετικά καλή κατάσταση. Ο φίλος μας φρόντισε να την έχει για τα χρόνια της, ειδικά να την έχει σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι πολύ προσεγμένο παιδί και από κοντά. Ελπίζω να μπορείτε να το καταλάβετε. Δείτε, όταν κάποιος είναι μερακλής, φαίνεται. Και τα καθίσματα και όλα. Και όπως βλέπω πίσω υπάρχει και πρίκα για τη συνέχεια. Και αυτό εδώ πέρα είναι το BMW Y36, το οποίο θα δεχτεί τις υπηρεσίες μας για σήμερα και πιστεύω θα αλλάξει ολοκληρωτικά και αυτό. Πάμε τώρα μέσα να βάλουμε το Honda, να ξεκινήσουμε για να σας δείξουμε ακριβώς το τι θα κάνουμε. Να το στο τρελιάρης. Πού είσαι, Αλάνη μου? Τι έχουμε? Έλα να δεις τις ζάντες σου από κοντά. Να δούμε εντυπώσεις. Ποιες είναι, μπορείς να τις ξεχωρίσεις? Εδώ είμαστε. Κατευθείαν, έτσι. GR29, πώς τη βλέπεις από κοντά? Εντάξει, τρομερή, έτσι. Βλέπεις ότι αν και είναι 16x8, έχει τρομερό βάθος. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με τη ζάντα. Δηλαδή είναι το καλούπι της τέτοιο που ενώ και αυτή η νοχτάρα δεν έχει τόσο βάθος, ενώ αυτή έχει. Βλέπεις ότι είναι διπλό καρέ, 4x108 δηλαδή. Επομένως, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείς να τη βγάλεις και να την κουμπώσεις ένα Ford ή ένα Peugeot ή ένα Saxo ή οτιδήποτε. Και βλέπεις ότι το χρώμα της είναι το λεγόμενο Hyper Black, το οποίο αλλάζει λίγο σαν χρωματισμός. Δηλαδή, αν το δεις τώρα, δες το και στον ήλιο πώς θα αλλάξει. Είδες? Κατευθείαν. Είναι φοβερή η ζάντα. Και για πιάσει να δεις το βάρος. Δεν μιλάμε για βάρος. Για 16R δεν είναι βαριά καθόλου. Σίγουρα, για 16R είναι τρομερή. Πάμε να την κουμπώσουμε πάνω και σου φέρνω αμέσως τώρα και τα λάστιχα. Να το πάθω για το Honda Civic. Τι λέτε, θα κάτσει ωραία? Έχουμε επιλέξει το Pirelli P0 Nero GT σε διαστάσεις, βλέπετε, για να μπορέσει να στρετσάρει πάνω στην οχτάρα. 84 είναι ο δείκτης φορτίου για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και V είναι ο δείκτης ταχύτητας. Έχει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά και εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Φυσικά έχουμε και αυτά εδώ, τα οποία δεν ξέρουμε γιατί ακριβώς είναι ακόμα. Πάμε να μοντάρουμε αμέσως τώρα τα λάστιχα πάνω στο Honda και φυσικά όσο εμείς μοντάρουμε τις ζάντες για τον BMW, θα επιστρέψουμε πάλι πίσω σε εσάς με το Honda Project. Δεν ξέρω αν φαίνεται η διαφορά. Αυτή εδώ πέρα είναι η καινούργια η ζαντούλα, η οποία φυσικά έχει έρθει στο φτερό, και αυτή εδώ πέρα είναι η παλιά. Και εδώ πέρα έχουμε τις ζάντες για τον BMW. Πώς βλέπετε, είναι 17, όσο και αν δεν φαίνεται, ανυπομονώ και εγώ να τις βάλουμε πάνω στο αμάξι. Και έχουν και ένα πολύ ωραίο βάθος. Πάμε πίσω στο Honda. Όπως βλέπετε, αυτή εδώ πέρα είναι η πίσω η ζάντα, αυτή που φορούσε δηλαδή η προηγούμενη, και εδώ πέρα είναι η καινούργια ζάντα που θα βάλουμε μαζί με το concave, το χρώμα, το καρέ, το offset και όλα αυτά. Πώς φαίνεται, φίλε? Είναι υπερβολικά τίμια. Υπερβολικά τίμια. Φίλε, για πες μας, πώς σου βγήκε το αμάξι? Από το μηδέν, από αρχή όλο. Όλο από το χέρι μου. Έχει κοστίσει 2.500 μέχρι τώρα. Ναι, με την αγορά και όλα. Με την αγορά. Ωραία, 2.500 λοιπόν παιδιά έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Και συν το project με τις ζάντες, συν κάτι περιφερειακά τα οποία τα έχουμε φορτωμένα. Είναι μέσα όπως σας έδειξα και πριν. Και τι έχεις να πεις άλλο? Εντάξει, πολύ ικανοποιημένο στο αμάξι. Εντάξει, χοντάρα ρε φίλε. Ζημιές μηδέν, προφανώς. Μηδέν ζημιές, για να ξέρετε, τα Honda δεν χαλάνε, δεν σπάει, δεν χαλά, είναι Honda και... Είναι ωραίο. Αυτά. Θα το δούμε με τη ζάντα τώρα πως θα είναι και ελαστικά. Φυσικά, μόλις κουμπώσει το λάστιχο, είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ.
με το πώς θα στρετσάρει και φυσικά τι έχουμε κάνει τώρα εμείς. Αυτά που κάνουμε συνήθως. Βγάζουμε τη ζάντα στο φτερό και μαζεύουμε το λάστιχο πάλι μέσα. Θα δεις ακριβώς τι εννοώ σε πάρα πολύ λίγο. Είμαστε στις αλλαγές για τον BMW. Το χρώμα αυτό θα ταιριάξει τέλεια με αυτό. Και όπως βλέπετε έχουμε κουμπώσει και σηματάκι της BMW και έχει κάτσει τέλεια. Πάμε να τα βάλουμε πάνω. Τι σας έλεγα, δείτε πόσο ωραία έκατσε το χρώμα αυτό, το σχέδιο της Ζάντας με το χρώμα του αυτοκινήτου. Τώρα φυσικά είναι κρεμασμένο όσο εμείς περιμένουμε να βάλουμε και τις από εδώ μεριά, αλλά έχει έρθει στο φτερό. Πρέπει να ξέρετε πολύ από εσάς ότι στα σεντάν γενικά, στα BMW, τα σεντάν, τα τετράπορτα, δεν έχουμε πολλά περιθώρια φάρδους για πίσω. Επομένως, εδώ πέρα έχουμε βάλει μπρος-πίσω ίδια διάσταση, γιατί οτιδήποτε άλλο θα ακουμπάει. Εκτός αν η ζάντα έχει πάρα πολύ μεγάλο offset, δηλαδή από 45 και πάνω, ε45 και πάνω για πιο φαρδιά ζάντα στα τετράπορτα τα BMW. Τέλειο είμαστε. Όπως βλέπετε πήραμε τη ζάντα στο σωστό offset για να μπορεί να έρχεται ακριβώς στο φτερό χωρίς να έχει το παραμικρό πρόβλημα. Ούτε εδώ πέρα, ούτε και με το λάστιχο. Για πάμε να το δούμε. Να σημειωθεί, στα σεντάν δεν βάζουμε ασύμμετρες ζάντες. Μπρος-πίσω ίδιες. Συμμετρικές είναι μπρος-πίσω ίδιες. Επομένως, στα σεντάν μόνο συμμετρικές, εκτός αν υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο offset. Πάμε τώρα πίσω στο Honda. Κάτσε ωραία, τι λες. Πώς το βλέπεις το stretch, αυτό το λίγο που έχει, πώς το βλέπεις? Θα δείξει πολύ δυνατό. Καλό, ε. Θα να το ζυγίσουμε, θα το βάλουμε πάνω στο αυτοκίνητο και επιτέλους να κατέβει. Τώρα εσείς θα αναρωτιέστε για ποιο λόγο σας δείχνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό το κάτι τέτοιο είναι μπουζόνια, παξιμάδια δηλαδή, σιρβίζον χρώμα, το οποίο βοηθάνε το αυτοκίνητο να δείχνει κάπως έτσι. Βλέπετε, έχουμε ήδη βάλει τη μία τζαντούλα και κουμπώσαμε αυτά εδώ πέρα τα μπουλονάκια μαζί με αυτό το κλειδί που έχουν φυσικά, το οποίο είναι κάτι σαν ασφαλείας, χωρίς να είναι ακριβώς ασφαλείας, που βλέπετε δεν είναι κλασικό μπουλόνι και φυσικά είναι ατσάλι. Δεν είναι το κλασικό το αλουμινίο που χρησιμοποιούμε γενικά και καλά για να γλιτώσουμε βάρος και είναι συγκεκριμένα μιας χρήσης. Επομένως τώρα έχουμε κουμπώσει τα μπουλονάκια, έχουμε δώσει αρκετή λεπτομέρεια και αρκετά ωραίο ύφος στο συγκεκριμένο Honda και βλέπετε ότι χωρίς να το έχω σφίξει καν η ζάντα μας έχει έρθει ακριβώς στο φτερό και δεν πιστεύω φυσικά να ακουμπάει. Πάμε τώρα να βάλουμε και τις υπόλοιπες, να βγάλουμε το αυτοκίνητο έξω, να το κάνουμε την δοκιμαστική μας βόλτα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έδειξε πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Πώς φάνηκε? Πολύ τρελό. Πάμε μέσα τώρα να το κατεβάσουμε για να δούμε τι έχουμε κάνει.
δεν είναι υποχρεωτική η ευθυγράμμιση όταν αλλάζετε ζαντολάστιχα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, επειδή ο φίλος μας ξεκίνησε να αλλάζει τιμόνια και τέτοια, του είπα ότι καλά θα ήταν να γίνει μια ευθυγράμμιση για να είναι τελείως σωστό. Μιας και παίζουμε με πολύ ελαφρύ stretch και πάρα πολύ λίγο camber στην ανάρτηση. Αμέσως τώρα θα το δούμε αναλυτικά. Ξέχασα. Τι γίνεται εκεί? Τι γίνεται εδώ? Τι βλέπετε? Βλέπετε τα μυστικά μου? Ε? Πολύ σκληρό. Ήρθατε πολύ εσψημένοι, Honda for life, δεν ξέρω εγώ τι, και δείτε εδώ. Μόνο Honda. Ε? Μόνο Honda. Μόνο Honda, ναι. Μόνο Honda, παιδιά, να ξέρετε. Μόνο Honda. Δείτε εδώ πέρα τι ετοιμάζεται. Ε, θα γίνει καλό, λες? Θα γίνει συμφερό. Τώρα το έχω στη ράμπα, δεν θα δείξουμε παραπάνω πέρα από αυτά. Δεν τα δείχνουμε όλα και τα λεπτά. Περιμένουμε ζαντούλες και θα παίξει κάτι πολύ δυνατό. Καλό, ε! Άλλη φάση. Και φυσικά έχουμε και τον BMW πάνω. Ε! Δεν θέλουν να φύγουν πραγματικά, έχουν έρθει από άντα, έχουν τόσο δρόμο μπροστά τους. Και είναι ακόμα εδώ, κάθονται, τους αρέσει. Ε! Τρελό! Γάμισε μας τώρα! Τρελό! Θα πάω άρτα και θα νομίζω ότι δικό μου τα μάξι. Άρτα. Άρτα. Θα λένε ρε φίλε, κοίτα εδώ τι έχει φτιάξει. Ε, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να έχεις μια τρέλα, να σου αρέσει γενικά αυτό που κάνεις, να το πληρώνεις, δεν λέμε να μην το πληρώνεις, αλλά στο τέλος αυτό που βλέπεις να το γουστάρεις. Να λες είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου ρε παιδί μου, αυτό που έκανα μου άρεσε, με γέμισε. Καταλαβες. Είναι πολύ, δεν το καταλαβαίνουν αυτό και απλά τα ρίχνουν. Αυτό είναι να πας στον καράζ για να κοιμηθείς μαζί του. Φυσικά. Αυτό είναι να πας στον καράζ για να κοιμηθείς μαζί του. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Χάρηκα που σας γνώρισα. Και εγώ χάρηκα. Είστε υπέροχοι άνθρωποι, υπέροχα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθα τόσο εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε το αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Εν τω μεταξύ, άμα δείτε, έχει γεμίσει εδώ πέρα πράγμα. Δεν ξέρω πώς. Το αμάξι είναι τέρμα γεμάτο. Δηλαδή το project δεν έχει σταματημό. Έχουμε συνέχεια. Έχουμε συνέχεια. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Όπως είδατε, σήμερα η μέρα ήταν πάρα πολύ γεμάτη. Ήρθαν και κάνουν δύο αυτοκίνητα τα οποία θα τα δούμε σε άλλο βίντεο. Εμείς φύγαμε μέσα τώρα στο BMW. Όλα τέλεια, παιδιά, με το Honda. Έκατσαν οι ζάντες εκεί που έπρεπε, τα λάστιχα εκεί που έπρεπε και γενικά έδειξε πανέμορφο. Όμως η έκπληξη για σήμερα είναι κάτι άλλο. Για πάμε να το δούμε. Να τα λοιπόν. Toyo Proxis R888R σε 265-30-19 φυσικά για το συγκεκριμένο άρμα. Και τώρα θα ρωτήσετε γιατί. Γιατί τέτοιο λάστιχο σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο? Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Το αυτοκίνητο είναι πιο μελετημένο από ποτέ. Δείτε εδώ πέρα την τουρμπίνα του, την εισαγωγή και όλα αυτά. Η σκάστρα. Μόλις αλλάξουμε τα λάστιχα, φυσικά θα πάμε για δοκιμή, εννοείται. Πρέπει να τα τεστάρουμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα BMW 335 εδώ πέρα της περιοχής του φίλου μας Γιώργου και μετράει κοντά στα 1000, αν δεν κάνω λάθος μπορεί και παραπάνω. Πάμε να αλλάξουμε τα λάστιχά του, να το βγάλουμε στο δρόμο για να δούμε, να νιώσουμε λίγο ταχύτητα στην τελική. Φορτωθείτε μέσα γρήγορα. Μπείτε κι εσείς μαζί με όλα αυτά τα πράγματα. Δείτε η οκτάρα πως έκατσε πάνω στη χοντάρα εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Έγινε φοβερό. Γεια σας παιδιά, είστε ο Πανιδίν. Χαιρετούμε.
πάρα μα πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Είμαι πάρα πολύ ανυπομονός να βάλουμε τα μισή κλάστιχα στο BMW, γιατί δηλώνει αρκετά άλογα και επειδή το συζητάει γενικά ο κόσμος, είμαι πάρα μα πάρα πολύ περίεργος να μπω μέσα για να κάνω απλά μια βόλτα, μια δοκιμή. Θα έρθετε και εσείς μαζί μου αυτή τη φορά. Πάμε να βάλουμε τα λάστιχα. Πόση ομορφιά να χωρέσει σε ένα μόνο αυτοκίνητο με πολύ απλά πράγματα. Μπήκαν τα ενισχύ, βάλαμε μπρος και πάμε τώρα να δούμε τον τρελαμένο αυτόν τον Γιώργο. Μπαίνουμε μέσα. Τι κάνουμε, αργή, και πάμε να κάνουμε τις δοκιμές μας, έτσι. Πάμε να δοκιμαστούμε λίγο. Τι λέει εδώ πέρα τα συστήματα, εδώ πέρα τα κόλπα σου. Εδώ έχουμε κόλπα πολλά, κόλπα τρελά. Έτσι, με το κινητό εμείς παίζεις μπάλα, με το κινητό οδηγάς. Ναι ρε φίλε, απλώς τώρα έχουμε και βγαλμένο στους λάμπεδα από κάτω. Και δες εδώ πέρα, όταν να ανάβει εδώ πέρα το check. Mm-hmm. Επειδή έχουμε βγαλμένο στους λάμπεδα και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με το πρόγραμμά μας. Μπαπ. Σβήνουν όλα, κάνει ένα restart και είμαστε έτοιμοι να δούμε και τα μέσα του. Έτσι. Τις ρυθμίσεις που έχει μέσα τα πάντα όλα. Δείτε ό,τι χρειάζεται. Δείτε εδώ πέρα ομορφιές. Τα λάστιχα βλέπω. Ναι, ρε. Γυαλοκοπάνε. Γυαλοκοπάνε, κολλάνε κάτω. Κολλάνε, είμαστε όλα. Πένα. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε μια ζώνη. Τι πίεση έχουμε τώρα, 1-2. Στο 1-2 γύρω στα πόσα, καμία 800 περίπου. Όχι, 800 δεν είναι. Καμία 700 είναι σίγουρα όμως. Είναι από το διπλοτούρπινο που το είχα πριν στα 2,5 μπα, 2-4. Mm-hmm. Είναι πιο δυνατό τώρα. Στο 1-2, 1-3. Ξεκάθαρα είναι πιο δυνατό. Δείτε, παιδιά, από το κινητό όλα, έτσι. Ναι, όλα από το κινητό δεν χρειάζεται. Μια πολύ γρήγορη δοκιμή. Από εδώ βλέπεις και πιέσεις, βλέπεις και. Τελευταία φορά που μπήκα σε αυτό το αμάξι ήταν γύρω στα 490 άλογα και είχαμε πάρει μια στροφή με 170 περίπου. Ήταν εκείνη η φορά που είχα πει ότι δεν θα ξαναμπω εδώ μέσα. Τώρα φυσικά δεν έχει 490, έχει τα διπλά ακριβώς. Δεν θα το βγάλω τα αντισπίτ. Δηλαδή να τα πατήσουμε να φύγει η Ελλάδα από πάνω. Όχι, όχι, κοίταξε, δεν θέλουμε τετακέ μετά τα 200. Α. Όχι, είμαστε κομπλέ. Α, το αντισπίτ πάνω για να γυρίσουμε σόι πίσω. Είπαμε, κάνουμε δοκίμη, όχι να πεθάνω κιόλας, εντάξει. Τι πιστεύεις ρε, ότι τέτοια αυτοκίνητα είναι για Ελλάδα? Γιατί να μην είναι ρε φίλε, εντάξει είναι. Γιατί να μην πώς είναι. Δεν είναι. Εντάξει, είναι ανάλογα τα γούστα. Ανάλογα τα γούστα είναι. Ό,τι γιατί θέλει ο καθένας. Το θέμα είναι να στο φτιάχνει κάποιος το αυτοκίνητό σου και να είναι και βολτάδικο και κοντράδικο και ό,τι θέλει, θα κάνει πολλά πράγματα. Πάρα πάρα πολύ βασικό. Εμένα αυτός που το φτιάχνει ο Χρήστος ο Παλιοκώστας είναι από τους ανθρώπους που σπανίζουν στην Ελλάδα σαν μηχανικοί. Έτσι, έτσι, Παλιοκώστας βγαίνει ο ερωτάς του. Ερωτάς μου, εντάξει, ο άνθρωπος έχει αποδείξει ότι κάνει σωστές δουλειές. Αυτή είναι η διαφορά του. Το είδες κιόλας στο μοτέρ, είδες ότι είναι εργοστάσιο μέσα. Παιδιά, το μοτέρ, να ξέρετε, είναι εργοστάσιο, λες και βγαίνει κατευθείαν από την BMW έτσι το αυτοκίνητο. Είναι τρομερή δουλειά του. Μπράβο, μπράβο στο φίλο. Και αυτά που φοράει τα πράγματα επάνω, λίγοι τα ξέρουν εδώ πέρα. Και δεν χρειάζεται και να τα μάθουν, έτσι. Φτάνει η απόδοση που βγαίνει στον δρόμο. Ναι, έτσι ακριβώς. Πάρα, πάρα πολύ ωραία. Ακόμα από εδώ στο περιφερειακό για πάνω. Ναι, φυσικά. Πάντως είναι πολύ στραμμένο εδώ, έτσι. Έχει κάτσει πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι. Έχει κάτσει και είναι όλα αυτά. Έχει κάτσει, έχει και τη μόνη και τα πάντα. Θα πάρεις λίγο στην καλή την άσφαλτο. Για να το σημείο. Δεν πιστεύω να το σπινιάρει. Έτσι, λίγο. Δεν μαζευόταν. Αυτό, ναι. Αυτό το λίγο, ναι. Πριν είχαμε συμβατικά λάστιχα και γυρνούσε τετακέ κατευθείαν. Τι τρίτη, μέχρι εκεί. Το είδατε πως είναι. Και η έκτη μάνα με το αντισπίτ μιλάμε. Όταν είχα αντισπίτ, πάρα καλό κάτσε και να μιλήσω. Πάμε να δείξω και λίγο το καντράν. Ακόμα ένα άνοιγμα και πάμε πίσω. Από εδώ. Ναι, από εδώ. Ναι, όπως είναι. Να δούμε λίγο πώς τροφάρει το εργαλείο.
Πατάει πολύ καλά. Στρώθηκε κατευθείαν του λάσκου και πραγματικά, παιδιά, έχω πάθει πλάκα με τη δουλειά του μηχανικού, του Παλαιοκώστα, στη Λάρισα. Άνοιξε λίγο το καπό να δείξουμε λίγο εδώ πέρα στον κόσμο τι εννοούμε όταν λέμε εργοστάσιο. Δείτε, παιδιά, πραγματικά, αυτό εδώ πέρα είδατε πριν από λίγο σε δράση. Το αυτοκίνητο κανονικά ήταν B-turbo, διτούρμπινο δηλαδή, και το έχουν κάνει μόνο τούρμπινο. Βλέπετε εδώ πέρα η λεπτομέρεια. Είναι πραγματικά εργοστάσιο το αυτοκίνητο. Τα πάντα. Ό,τι και να δείτε εδώ πέρα από κοντά, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι φτιαγμένο το αυτοκίνητο. Και πραγματικά έχει κάνει τρομερή δουλειά ο φίλος μας. Και μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Έτσι, αυτά πρέπει να βλέπουμε από Έλληνες μάστορες, γιατί πραγματικά εμείς σαν Ελλάδα έχουμε τρομερές γνώσεις και το κυριότερο έχουμε εμπειρία σε αυτά που κάνουμε. Δηλαδή το εξελίσσουμε όλο ένα και περισσότερο. Δεν μένουμε στάσιμοι. Αυτά λοιπόν για σήμερα, παιδιά. Σας ευχαριστώ όλους που παρακολουθήσατε το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε το Honda, να σας άρεσε το BMW, να σας άρεσε αυτό το BMW. Πραγματικά εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία σήμερα. Τα G ήταν τρομερά. Πρώτη φορά μπαίνω σε τόσα πολλά άλογα μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ σταθερό στο δρόμο με τα Emislick, τα Togio που βάλαμε, με τα Michelin μπροστά. Ήταν όλα εξαιρετικά καλά. Κάντε εγγραφή στο κανάλι. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας για ακόμα μια φορά. Μέχρι τα επόμενα βίντεο εμείς θα τα λέμε.